Κάθουμε τώρα στο κλίμα των ημερών. Άναψε πράσινο φως για την πώληση ελάτων εν μέσω lockdown. Ήδη, κυρίες και κύριοι, τα πρώτα χριστουγεννιάτικα δέντρα από τον ταξιάρχη Χαλκιδικής έφτασαν στην Αθήνα. Τέλος στην αγωνία των ελατοπαραγωγών. Οι πολυπόθητες άδειες για την πώληση των δέντρων τους δόθηκαν. Τα πρώτα έλατα που καλλιεργούνται στον ταξιάρχη Χαλκιδικής έφτασαν στην Αθήνα. Από αύριο ξεκινάμε να δίνουμε και λιανική. Μέχρι στιγμής μπορούσαμε να δίνουμε μόνο χοντρική, σε φυτώρια και σε ελαιοπολία, σε μαγαζιά. Ο Σάκης μαζί με τους γαμπρούς του φόρτωσαν 400 έλατα, ταξίδεψαν 7 ώρες και μένουν στα τροχόσπιτα που νοικιάζουν, όπως και άλλοι ελατοπαραγωγοί. Ήρθαν για να βγάλουν το μεροκάματο. Περίπου εδώ πέρα εμείς τα έχουμε 35 ευρώ το μέτρο, μέχρι 3 μέτρα. Δηλαδή μπορεί να πάρετε ένα δεντράκι με 50 ευρώ, 60, 70, αναλόγως το μέγεθος, πόσο μεγάλο θα είναι. Στους δρόμους από αύριο η ελατοπαραγωγή και με προσφορές. Κάποιοι μας φέρνουν το πλαστικό το δέντρο και τους κάνουμε έκπτωση 20%. Εμείς τα δίνουμε στην ανακύκλωση. Για την ώρα μόνο 5 φορτηγά έχουν φτάσει στην Αθήνα και οι πρώτες υπαίθριες αγορές που θα φιλοξενήσουν τα έλατα έχουν στηθεί στα βόρεια προάστια. Και ο πλανήτης έτσι διστακτικά λόγω COVID στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Πέτρος Γκάτζιας, να δούμε υπέροχες εικόνες και να μας δώσει και πληροφορίες. Εδώ είναι η Βιθλέμ. Ξεκίνησε επισήμως η εορταστική περίοδος στη Βιθλέμ με τους φύλακες, τους λεγόμενους φύλακες της Καθολικής Εκκλησίας, με τις περίφημες γκάιντες πλέον και τα τύμπανα. Κάνουν την παρέλαση όπως κάθε χρόνο, είναι οι πρόσκοποι όπως τους ονομάζουν, για να κηρύξουν την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Βέβαια δεν υπάρχει κόσμος, ελάχιστοι οι ιερόμενοι και κάποιοι επίσημοι. Ο κόσμος απουσιάζει λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν ταξιδιώτες. Μετράει ήδη 614 θανάτους και τουλάχιστον 62.000 κρούσματα. Ταυτοχρόνως. Να ακούσουμε λίγο τις πίπιζες. Θυμίζει Σκοπέμπους, Σκοτσέζους. Σκοτσέζους. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ταυτοχρόνως λοιπόν άνοιξε και το παγοδρόμιο, το μεγάλο παγοδρόμιο στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Μόσχα. Και εδώ είναι λιγότερος ο κόσμος λόγω του κοροναϊού. Το παγοδρόμιο θα μείνει ανοιχτό μέχρι την 1η Μαρτίου. 27.000 κρούσματα είχε χθες η Ρωσία, τα 7.000 μόνο ήταν στη Μόσχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και εικόνες ωραίες από την Αμερική αλλά και από την Βρετανία. Φανταγωρικός και φέτος ο πολύχρωμος στολισμός του εμβληματικού πολυκαταστήματος Saks στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Οι κάτοικοι μαγεύονται από τις βιτρίνες υπερπαραγωγή και η διάσημη λεωφόρος μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι. Περισσότεροι από 30 δρόμοι και πλατείες στολίζονται στη Μαδρίτη, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Luego me parece que esto está muy bien porque anima un poco a la gente a salir un poquito, bueno, con todas las medidas que hay que tener en cuenta, pero hay que alegrar un poco que estamos ya cerca de la Navidad. Δεσπόζουν κόκκινα και κίτρινα λαμπιόνια όπως τα χρώματα της ισπανικής σημαίας. Κυρίες και κύριοι, το πρώτο και μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου, το οποίο έχει κατασκευαστεί από πάγο, βρίσκεται στη Σουηδία. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής αυτού του μοναδικού καταλήμματος μίλησε στον Άλφα να πούμε ότι εκεί εργάζονται και Έλληνες. VIP. Let's kick it. Διακοπές υπό το μηδέν στο Ice Hotel. Παραμυθένιο, φτιαγμένο από χιόνι και πάγο. Το χτίζουν κάθε χρόνο στην Σουηδία το ξενοδοχείο που βλέπετε και όταν λιώνει, το ξαναφτιάχνουν από την αρχή. We open in the middle of December, it stays until April and then it melts down and it goes back to the river where all the ice came from and then we start again next year. When you come as a guest, then you sleep in a polar sleeping bag, very thick sleeping bag. Inside the ice hotel is a temperature of -4, -5. Και ενώ άλλοι κάνουν διακοπές στο παγωμένο ξενοδοχείο, τρεις Έλληνες βρήκαν σε αυτό δουλειά. Σεφ στο επάγγελμα. Οι άνθρωποι είναι αξιόλογοι, υπάρχει οξυκρατία, υπάρχει συνεννόηση. Γενικά τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Μιλούσα με ένα φιλαράκι και μου λέει: θέλω να πάω να δουλέψει σε αυτό το ξενοδοχείο. Ήμουν Ελλάδα, τότε δεν δούλευα κιόλα. Κατέληξα εδώ μετά από 2 μήνες, λέω ναι.
και δεν το μετάνιωσα καθόλου. Προσαρμόστηκαν στο κρύο, αλλά και στην τοπική κουζίνα. Γενικά δουλεύουμε μόνο με τόπια υλικά. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πάρα πολλές ρίζες, δηλαδή roots, και σίγουρα άγρια ζώα, όπως π.χ. τάραδος, το οποίο είναι το main μας, το μουστ, κοινώς η άργη, και η αττική κότα, το οποίο μοιάζει σαν λευκό περιστέρι μεγάλο. Το Ice Hotel διοργανώνει για τους επισκέπτες του διάφορες δραστηριότητες στο χιόνι. Για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχει πληρότητα 100%.